είχαμε κατερόμυαλο αμυντικά και βγήκαμε πρώτο μήχρονο, πιστεύω, εκεί αυτό και δούλεψαμε, γιατί ξέραμε από όλα δύο μπακ ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά, δύο χαφ τραβάνε μέσα και τους ανοίγουν χώρο και γι' αυτό λόγο παίξαμε δύο γρήγορους παίκτες με Ματσούκα και Ταμπάκη και Νέμανια ο Βράδοβιτς που πρώτη φορά παίζει αυτή τη θέση πίσω από Τσέντερφορ. Πιστεύω αν είχαμε λίγο περισσότερα καταρό μυαλό μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Συγχαρητήρια ακόμα μία φορά στα παιδιά. Πως προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε, σήμερα κερδίσαμε και από αύριο είναι άλλη μέρα. Αρχίζουμε να σκεφτούμαστε επόμενο παιχνίδι, γιατί πρέπει να ξέρουμε, β' κατηγορία είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία και είναι να κερδίσει ένα παιχνίδι δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Μπορεί κάποιες ομάδες να είναι ιστορικές και να πούμε στα χαρτιά να είναι φαβοροί. Αυτό πρέπει να δείξουμε στη αγωνιστικό χώρο. Αυτά από μένα. Υπάρχουν ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι δεν νοιάζονται καθόλου πίεση από τον είναι μάταιος ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται ή τι πιστεύετε ότι τους μπλοκάρετε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι δούλεψαν αυτό ακριβώς, γιατί όλη η ομάδα δούλεψαν αυτά. Ήθελαμε να τις περιμένουμε πίσω από μπάλα και ξέραμε δύο μπάκα να λένε πολύ ψηλά και εκεί ήθελαμε να χτυπήσουμε από άκρες. Δυστυχώς εκεί πολλές φορές που βγήκαμε έξω δεν είχαμε καλά τελειώματα, δηλαδή καλή τσέντρο ή καλή κίνηση, πολλές φορές είμαστε βιαστικοί. Αυτή η ερώτηση. Ουσιαστικά σήμερα επάρατε την εντός έδρας, είπατε πότε είχαμε να ξεκινάτε το πρωτάθλημα πάλι από την αρχή. Μα εσείς βιάζεστε πάρα πολλά και όλοι. Πρωτάθλημα σας έχω πει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάθε παιχνίδι δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος μπορείς να κερδίσεις. Για μένα δεν υπάρχει φαβορί στο αγωνιστικό χώρο. Γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά από παίκτες να μπορείς να πετύχεις νίκη. Και στο τέλος βλέπουμε στη β' κατηγορία δεν έχουμε μεγάλα αποτελέσματα γιατί οι ομάδες δύσκολα βάζουν εγώ. Γιατί περισσότερο γιατί όλες οι ομάδες είναι σκληρές και αμυντικά καλές. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Είπατε ότι δεν υπάρχουν φαβορί στη β'. Συγγνώμη. Είπατε ότι δεν υπάρχουν φαβορί. Όχι, εγώ έχω πει υπάρχουν ιστορικές ομάδες που είναι φαβορί στα χαρτιά. Αυτό έχω πει. Από όλα είναι μία από αυτές. Είναι σίγουρα. Έχω πει και προηγούμενο. Δηλαδή από όλα, από Μελάρισα, Κέρκυρα. Γιατί δεν είναι ιστορικές ομάδες που παίξανε και Super League και γι' αυτό λόγο είναι φαβορί στα χαρτιά. Αν είναι πραγματικά φαβορί, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ να παίρνεις αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν έγινε τόσο καλά όπως πήγε. Στην επανάληψη όντως, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις ο Παβίσεβιτς και ο Μπράβοβιτς από τα δεξιά είχαν πει τρεις φορές καλά γυρίσματα. Θα μπορούσατε όντως να είχατε πετύχει. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν περισσότερο περιμένατε ή δεν βρήκατε τόσο πολύ τους χώρους? Όχι, είχαμε χώρους και στο πρώτο ημίχρονο βγήκαμε πέντε φορές. Εντάξει, εμείς αυτό λογικά ήθελα σίγουρα παίζεις με μεγάλη ομάδα όπως είναι από όλα. Ήξερες να σε πιέζουν από αρχή παιχνιδιού κάπου 20 λεπτά και αυτά. Έπρεπε να ψάχνεις χώρους και για ένα μήκρο να βγαίνεις πέντε φορές από πλάια και πιστεύω είχαμε και μια καλή ευκαιρία με ο Μπράδιτς από ράουτ που δουλέψαμε που δεν βρήκε καλό σουτ. Μετά λογικά είναι και πίεση περισσότερη, γιατί περισσότερο έλειπε, γιατί προς τα τέλος του παιχνιδιού είναι και κούραση. Για το λόγο πιστεύω είχαμε και περισσότερες ευκαιρίες. Κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, καθώς την περασμένη εβδομάδα χάσαμε με σκληρό τρόπο θα έλεγα. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα με τον coach σε αδυναμίες που είχαμε. Γνωρίζαμε ότι η Απόλλων είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ίσως η καλύτερη στην κατηγορία. Και πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε σε όσα δουλέψαμε και σε όσα μας είπε ο coach. Είναι σπουδαία νίκη, θεωρώ. Είχαμε και καλή αγωνιστική εικόνα. Και προχωράμε. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.